Η κυβέρνησή μας για πρώτη φορά έχει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ανάσχεση του δημογραφικού προβλήματος. Και αυτό έχοντας οριζόντια μέτρα αναπτυξιακού και φορολογικού χαρακτήρα, αλλά και πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία εμείς ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεριμνούμε. Θα σας πω λίγο επιγραμματικά τι έχουμε ήδη κάνει, όχι τι σκοπεύουμε, τι έχουμε ήδη κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Καταθέσαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα νομοσχέδιο το οποίο για πρώτη φορά εισαγάγει το επίδομα γένας. Το επίδομα γένας, 2.000 ευρώ για κάθε γένα στην Ελλάδα από 1η-1η του 20, αυτό που καταφέρνει είναι να βοηθήσει κάθε ελληνική οικογένεια με τα πρώτα έξοδα της γένας, τα οποία πολλές φορές, όντας πολύ υψηλά, αποτελούν ανασχετικό παράγοντα για ένα ζευγάρι για να προβεί στην απόφαση αυτή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένα ζευγάρι έχει την ανασφάλεια της αγοράς εργασίας, δυστυχώς λαμβάνει χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που θα θέλαμε και πολλές φορές χρειάζεται βοήθεια των γονιών του για τα πρώτα αυτά έξοδα, οπότε ερχόμαστε και βοηθούμε εκεί. Όμως καταλαβαίνουμε ότι αυτό από μόνο του δεν μπορεί να είναι ικανή συνθήκη για να αντιστρέψει την δυσμενή δημογραφική τάση. Έχουμε πάρει και άλλα μέτρα, συγκεκριμένα μείωση του φορολογικού συντελεστή του ΦΠΑ για βρεφικά είδη από το 24% στο 13%. Αύξηση του αφορολόγητου για κάθε παιδί κατά 1.000 ευρώ. Μόλις καταφέραμε και περάσαμε ένα όχημα πάνω από 2.000 κυβικά να μην θεωρείται τεκμήριο πολυτελείας για μια πολύτεκνη οικογένεια. Και βέβαια, και σταματώ εδώ να μην σας κουράζω, την πολιτική μας για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εκεί πέρα και ο ίδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θέλει κανένα παιδί να βρίσκεται εκτός βρεφονηπιακού. Και αυτό γιατί και βοηθούμε στο κτίσιμο του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, βάζοντας τα παιδιά μέσα σε οργανωμένες δομές από μια νεαρή ηλικία και έτσι επενδύοντας στο δικό τους μέλλον, αλλά και επενδύοντας στην ισότητα στην αγορά εργασίας. Αφήνοντας τις γυναίκες, εφόσον οι ίδιες το θέλουν, να μπουν ξανά με ίσους όρους στην αγορά εργασίας και να μην έχουν προβλήματα εν τέλει μακροπρόθεσμης, δομικής ανεργίας, αλλά και να μην μπορούν να διεκδικήσουν μια μεγαλύτερη θέση ευθύνης, εφόσον δυστυχώς και εφόσον οι ίδιες δεν το θέλουν, έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας 3 ή 4 χρόνια για να προσέξουν το παιδί τους.